Πανελλήνων Συνέλευσης, η κυρία Ντάσιου Μαρία είναι μαζί μας, να την καλημερίσουμε. Κυρία Ντάσιου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Τσαγκαρά, καλημέρα κυρία Βενέτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι διεκδικείτε κι εσείς μια θέση στην Ευρωβουλή? Θέλετε να μας πείτε έτσι 2-3 πράγματα, πώς βλέπετε εσείς την συμμετοχή σας εκεί, σε ποιο ευρύ πολιτικό κόμμα εντάσσεστε σαν Ελληνοσυνέλευσης? Και τι έχετε να προσφέρετε σαν Ελληνοσυνέλευσης στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Λοιπόν, θέσατε δύο θέματα. Το πρώτο είναι καταρχάς πού εντασσόμαστε. Ως Ελληνοσυνέλευσης, το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του πολιτικού φορέα από το 2015, ότι δεν εντασσόμαστε σε καμία ιδεολογική πλευρά, είτε αριστερή, είτε δεξιά, είτε κεντρό, είτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ένα καθαρά εθνικό, ελληνικό, εθνικά καθαρά ελληνικός πολιτικός φορέας. Οπότε και στην Ευρώπη ο στόχος μας, ο ιδανικός στόχος μας, θα ήταν να βάλουμε τόσους ευρωβουλευτές ώστε να δημιουργήσουμε την πτέρυγα των Ελλήνων, η οποία δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο λόγος ποιος είναι? Έτσι μόνο βάσει της ελληνικότητας μπορείς να διεκδικήσεις όλα όσα χρειάζεσαι για την Ελλάδα και να μπορείς να είσαι σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική είναι εναντίον του Έλληνα, την οποία την έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα το διακύβευμά μας είναι αυτό και θα ήταν πολύ σημαντικό να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια ελληνική φωνή. Δηλαδή δεν πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη φιλοσοφία της Ένωσης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εννοείται δεν πιστεύουμε? Εμείς καταρχάς δεν πιστεύουμε. Είμαστε μόνο στο να γνωρίζουμε και μάλιστα με αποδείξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη μας οικογένεια. Φυσικά και είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέσα στην Ευρώπη, άλλωστε και η Ευρώπη είναι ένα καθαρά ελληνικό όνομα. Αυτό που βλέπουμε είναι όμως έχουν όλα αυτά τα χρόνια και οι υποψήφοι και οι ευρωβουλευτές που στέλναμε, οι οποίοι εντάσσονται όπως γνωρίζετε σε διάφορες πλευρές, πράσινους, κόκκινους, λαϊκούς, οτιδήποτε άλλο, και στην ουσία εκφράζουν τις γνώμες των κομμάτων και των ελληνικών αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται μέσα στην Ευρωβουλή. Η Ευρώπη είναι τεράστια υπερδύναμη, είναι η γυραιά έπερος καταρχάς, η οποία έχει χάσει όμως τον προσέον το λυθμό της απέναντι στον άνθρωπο, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικά η Ευρώπη, γιατί το βλέπουμε αυτό από τους πολίτες οι οποίοι ξεσηκώνονται σε διάφορες χώρες. Δεν υπάρχει ισότητα ανάμεσα στις χώρες και δει, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, βλέπουμε ότι ενώ είμαστε εταίροι, μαζί μπήκαμε στην κοινοπραξία με άλλες χώρες, εδώ έχουμε μια τεράστια ανισότητα και στο κομμάτι του οικονομικού και στο κομμάτι της διαχείρισης και στο κομμάτι των μνημονίων, θα έλεγα, γιατί ενώ δεν είμαστε μόνο η μόνη χώρα που χρωστούσαμε εκείνη την εποχή που μπήκαμε εμείς στα μνημόνια, η Ελλάδα τελικά έγινε ένα πείραμα για να δούνε, θα μας αποδείξουν μάλλον τι θέλουν να δούνε, και συνέβη αυτό. Άρα λοιπόν φυσικά πιστεύουμε στην Ευρώπη, αλλά πιστεύουμε στην Ευρώπη των ανθρώπων και όχι στην Ευρώπη των εταιριών όπως την έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την παρουσία, την πολιτικό θέση της Ελλήνων Συνέλευσης με όλα αυτά τα οποία έρχονται, όπως είπατε, από την ίδρυση του κόμματος του 2015, αλλά μεσολάβησαν και διάφορα πράγματα από τότε μέχρι τώρα, τα οποία στιγματίσαν το κόμμα των Ελλήνων Συνέλευσης. Πώς το υποδέχεστε αυτό, γιατί υπήρξαν και καταδίκες, υπήρξαν πράγματα τα οποία ουσιαστικά απαξιώσαν και την ισότητα την οποία αναφέρατε, αναφέρομαι και στην δήλωση περί της Παραλυμπιάδας, και δεν ξέρω, πιστεύετε στην ισότητα εν τέλει, γιατί βλέπουμε και αυτές τις αναρτήσεις παλαιότερα? Λοιπόν, καταδίκες πρώτα απ' όλα. Στην Ελλήνων Συνέλευση δεν υπήρξε καμία, ενώ έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλο το... Πόσες ώρες δεν καταδικάστηκε? Ναι, θα σας πω, γιατί μιλήσατε για την Ελλήνων Συνέλευση, ενώ θα σας πω ότι έγινε προσπάθεια να μας ορίσουν ως εγκληματική οργάνωση, ενώ αυτό
κατέπεσε στα δικαστήρια, διότι είμαστε ενεργοί πολίτες οι οποίοι έχουμε πάρει θέση για συγκεκριμένο λόγο και σκοπό για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από όλα αυτά που ζούμε. Ο κύριος Αρτέμης Όρας και πάλι δεν καταδικάστηκε, γιατί οι αθωτικές αποφάσεις που είναι πάρα πολλές, αυτές δεν ακούστηκαν σε όλους τους πολίτες για να μπορέσουν να πάρουν θέση. Όπως και δεν είχε μαθευτεί μέχρι πρόσφατα στον περισσότερο πληθυσμό ότι ο κύριος Αρτέμης Όρας ήταν βέβαια και υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2019, που σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας καταδικασμένος να είναι υποψήφιος, και φυσικά και σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πάλι είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Το 19 πάντως καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθριξης, χωρίς αναστολή. Δεν γνωρίζω σωστά ή το λέω λάθος? Το λέω λάθος, γιατί αυτό είναι θέσιμο, οπότε δεν είναι σε το χωρίς αναστολή. Οπότε έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έκανε φυλακή. Υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει η έφεση, η οποία αυτό δεν έχει πλησιδικήσει. Αλλά έχει για όλα αυτά που είχε κατηγορηθεί, για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για τα οικονομικά εργαλεία τα οποία αποδείχτηκαν ότι υπάρχουν, και σήμερα το μεγάλο ποσό των 600 δις εδώ και χρόνια είναι μέσα στον προϋπολογισμό της χώρας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος, τουλάχιστον από επίσημη δήλωσή του και το Υπουργείο Οικονομικών, είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αστείο. Έτσι αναφέρομαι στα λόγια τους. Στα λόγια τους, όχι στις αποδείξεις τους και όχι στα χαρτιά τους. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε τα έγγραφα και τις αποδείξεις ότι δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτή η στην ουσία μια παραπληροφόρηση που υπήρχε και από το όνομα του κ. Αρτέμης Όρα και την Ελληνική Συνέλευση, σήμερα καταπέφτει, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι πώς γίνεται αυτός που μας θέλει ως καταδικασμένος να είναι υποψήφιος και να διεκδικεί την ψήφο μας. Και τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αρχίζει ο κόσμος και βλέπει αποδείξεις. Και βλέπει τελικά ότι αυτοί όλοι που κυνήγησαν την Ελληνική Συνέλευση είναι αυτοί που έχουν φέρει τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση σήμερα. Και να ακούμε να μας μιλάνε για ανάπτυξη, να μας μιλάνε για ότι βγήκαμε το μνημόνιο χωρίς να έχει έρθει κάποιο έγγραφο, να έχει περάσει κάποιος νόμος. Γιατί όπως μπήκαμε στο μνημόνιο με νόμο, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να έχουμε βγει από το μνημόνιο. Άρα ούτε αυτό έχει συμβεί. Και βλέπουμε ένα χρέος με το οποίο μπήκαμε, το οποίο ήταν μικρότερο από αυτό που έχουμε σήμερα, που έχουν περάσει 14 χρόνια και έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται, και αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Και η επιμονή της Ελλήνων Συνέλευσης για να μπορέσει να πάρει τις αποδείξεις ο άνθρωπος πλέον και να μην πιστεύει, κυρία Βενέτη, κανέναν. Η πίστη είναι κάτι που μας έχει οδηγήσει σε λάθος δρόμους από αυτά που ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα κάνουν οι πολιτικοί για να φτιάξουν τη χώρα μας και να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Και τελικά αυτό που έχει συμβεί είναι όλα τα παιδιά μας να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και όσα καταφέρνουν να μένουν εδώ, να ζουν με συνθήκες ανισότητας σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό πάλι γιατί συμβαίνει? Δεν πρέπει να μας απαντήσει η Ευρώπη για ποιο λόγο? Δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα εμείς? Δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και δεν θα μείνω σε αυτό που είπατε, απλώς θα το αναφέρω λίγο στο κομμάτι της Παραολυμπιάδας, διότι και θέλω να το ξεκαθαρίσω, αν και δεν είναι η θέση μου, αυτό θα το μπορεί να το κάνετε και μια συνέντευξη με τον κύριο Πρόεδρο. Το θέμα αυτό που αναφέρθηκε σε όλους αυτούς που σήμερα, μη χρησιμοποιώντας υβρίδια για να τρώμε, φάρμακα, χημικά, να μην έχουμε καθαρό νερό, μας αρρωσταίνουνε. Μίλησε γι' αυτό και δεν μίλησε για κάτι άλλο. Ωραία. Οπότε, γιατί να ψηφίσουμε, πιστεύετε, Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Ντάσιου, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό. Πιστεύετε στην Ενωμένη Ευρώπη? Δεν εντάσσεται σε κανένα πολιτικό φορέα από τους υπάρχοντες, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, και πιστεύετε στον άνθρωπο, έτσι, και στις αξίες τις ανθρώπινες. Οπότε, εκεί με δύο κουβέντες, τι έχετε κατά νου, ας πούμε? Υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα μπορεί ο κόσμος να διαβάσει, είτε για τα οικονομικά, είτε για τα αμυντικά, είτε για... έτσι, πώς τη βλέπετε δηλαδή την Ευρώπη των λαών την επόμενη πενταετία, έτσι, για να το κλείσουμε? Καταρχάς, αν θέλει κάποιος Έλληνας να μπει, αν θέλουν οι Έλληνες μάλλον να μπουν καθαρές ελληνικές φωνές μέσα στην Ευρωβουλή,
που δεν έχουν καμία δέσμευση ώστε να ακολουθήσουν κάποιο αφεντικό για οτιδήποτε τους πει. Αν θέλουν να δούνε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να δει και να φέρει στο φως και το κοινοπρακτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπογράψαμε, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ, για να δούμε τελικά είναι μόνο φόρος πρακτικό, φόρος πρακτική, η Ευρώπη είναι μόνο τιμωρητική απέναντι στους Έλληνες και σε όλους τους πολίτες, ή είναι, έχουμε και ωφέλη τα οποία ως μια κοινοπραξία εμπορική, οικονομική που έχει συναυθεί, θα έπρεπε να μας αποφέρει κέρδη τα οποία δεν έχουμε δει και τα έχουν δει άλλες χώρες, ενώ όπως είπαμε θα έπρεπε να υπάρχει ισότητα. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη, μια δυνατή Ευρώπη η οποία να προστατεύει και τα σύνορά της, γιατί εμείς είμαστε το άκρο σύνορο σήμερα προς την Ανατολή και βλέπουμε ότι τώρα αρχίζουν να γίνονται κάποιες συζητήσεις για την προστασία αυτή και για την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό όμως από τη στιγμή που ξεκινάει δεν ξέρουμε και πότε θα καταλήξει να συμβεί τελικά. Άρα λοιπόν αν θέλουν μια πραγματική φωνή η οποία μιλήσει για τον πολίτη και θα συσπυρώσει και άλλες φωνές στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν φωνές οι οποίες μέσα και στο Ευρωκοινοβούλιο και άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό που τελικά ονειρευόταν για τους ανθρώπους τους, αυτοί τέλος πάντων που ηγούνται, δεν συμβαίνει και οι φωνές των πολιτών αυξάνονται. Αν θέλουν λοιπόν να συσπηρωθούν αυτές τις φωνές, χωρίς φόβο, χωρίς κανένα πάθος, χωρίς καμία δέσμευση, είναι σημαντικό και επιβάλλεται να ψηφίσουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, οι οποίοι είμαστε όλοι το ίδιο και με τον ίδιο σκοπό, ανιδιοτελώς όπως συνιστίζεται να λέγεται, εμένα δεν μ' αρέσει, είμαστε με ελληνική ψυχή για να μπορέσουμε να πάμε εκεί και να διεκδικήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας και τίποτα άλλο. Και να δούμε τελικά αν η Ευρώπη θέλει να είναι αυτή η ενωμένη Ευρώπη των ανθρώπων ή θέλει να είναι των εταιριών. Αυτή δεν μας ταιριάζει. Μας ταιριάζει η Ευρώπη των ανθρώπων, κυρία Τακαράκη και κύριε Βενέτη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι και σε εσάς προσωπικά, κυρία Ντάσιου, και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Ευχαριστούμε.